Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα θα κάνουμε ένα Get Ready With Me χωρίς λόγο και αιτία. Βασικά η αλήθεια είναι ότι θα πάω στο σούπερ μάρκετ, αλλά πλάκα κάνω, δεν ετοιμάζομαι γι' αυτό. Ετοιμάζομαι έτσι απλά για να περάσει η ώρα, να μιλήσουμε λίγο, να τα πούμε, να κάνουμε λίγο μακιγιά και για να γυρίσω ένα βίντεο με μάσκες μετά για να είμαι όμορφη. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι το νιώθω λίγο στράβο το background μου, αλλά δεν βαριέσαι, είναι το ατού μου πλέον, παιδί μου αυτό. Δεν έχω σκεφτεί τι look θα σας κάνω, βασικά δεν θα σας κάνω κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο και πολύ περίπλοκο και δύσκολο. Θα σας κάνω κάτι απλό και ωραίο, θα σας δείξω πως φοράμε πολύ ωραίο γατίσιο eyeliner, όχι πολλές σκιές. Φοράω λοιπόν το αγαπημένο μου P. Louise νούμερο 2 σαν βάση στα μάτια μου και το απλώνω με ένα Sigma Epsilon 60. Θέλω να μου γράψετε από κάτω πώς περνάει η δική σας η ώρα στην καραντίνα. Θέλω να μου γράψετε τι σκέψεις περνάνε, τι έννοιες περνάνε από το μυαλό σας, τι φόβοι, τι... να το πω αλλιώς, τι περιμένετε όταν θα βγούμε από την καραντίνα, από τον έξω κόσμο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε. Εγώ στην αρχή σκέφτηκα ανούσια πράγματα, όσον αφορά τον εαυτό μου εννοείται κομμωτήριο νύχια, Σοφία Μάνο, αν μ' ακούτε. Μετά όμως σκέφτηκα, θέλω να βγω για ένα φαγητό, θέλω να πάω ανέμελη για ένα περπάτημα, θέλω να πάω ρε παιδί μου μια βόλτα στα μαγαζιά, έτσι απλά, όχι για να ψωνίσω. Θέλω να πάω παιδική χαρά με το παιδί μου, κολυμβητήριο με το παιδί μου, να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου ρε παιδί μου. Καλά να μην μιλήσω για τη σχολή, εννοείται πως αυτό το θέλω. Ναι, θέλω απλά να επιστρέψω στην παλιά μου ζωή. Ξέρω ότι όλοι πάνω κάτω αυτό θέλουμε. Η κόρη μου έχει ξυπνήσει από τις 7 παρα 10 σήμερα. Είναι που δεν βοηθάει και αυτή πάρα πολύ την κατάσταση. Είναι παιδί το οποίο θέλει πολλά ερεθίσματα, οπότε έχει αρχίσει και τα βαριέται όλα μες στο σπίτι. Δεν ξέρουμε πια πώς να την απασχολήσουμε. Βγάζει και δόντια που δεν σημαίνει ότι δεν κοιμάται πολύ το βράδυ αυτή τη στιγμή. Ξυπνάει συνέχεια και ξυπνάει και τα άγρια χαράματα. Άντε πες μου εσύ τώρα πώς να επιβιώσω στην καραντίνα. Θα πάρω την παλέτα Jaclyn Hill Morphe, την Volume 2 ήθελα να πω και ξέχασα να προσθέσω. Και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Certified με ένα μεγάλο πινέλο Morphe R40. Στεγνώνω λίγο κάτω από το φρύδι μου. Κανονικά αυτή τη βάση δεν την σετάρουμε, αλλά δεν θα κάνω τρελά πράγματα τώρα, οπότε απλά στεγνώνω για να μην αρχίζει να μετακινείται. Θα πάρω την απόχρωση Love Handles, βασικά νομίζω ότι θα είναι και η μοναδική απόχρωση την οποία και θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Με ένα Morphe M519 θα την τοποθετήσω ακριβώς στην κόγχη μου, στο εξωτερικό κομμάτι μόνο και ό,τι απομένει το τραβάω προς τα μέσα. Στην αρχή λοιπόν μέτραγα τις μέρες, μέτραγα τις εβδομάδες. Τώρα πλέον έχω συμβιβαστεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στα φυσιολογικά τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Για να μην μιλήσω για μπάνια και τέτοια. Δεν ξέρω πότε και αν θα κάνουμε μπάνιο φυσιολογικά φέτος. Δεν θέλω να σου χαλάω την ελπίδα, ούτε να είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Απλά θέλω να είμαι και λίγο, πώς θα το πω, ρεαλίστρια. Ακόμα και εμείς να ξεφύγουμε από τα κρούσματα, όλες οι υπόλοιπες χώρες είναι στα ύψη, οπότε όλο και κάποιος τρόπος θα βρεθεί δυστυχώς να επανέλθουμε στην κατάσταση κρούσματων και φαντάζομαι ότι δεν θα επιτραπούν τα μπάνια και όλοι αυτοί οι δημόσιοι συνωστισμοί. Αλλά θέλω τουλάχιστον να ελπίζω ότι δεν θα μας κρατάνε σε ολική καραντίνα για τόσο καιρό, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Όπως είπα και σε ένα live μου με την Βικτόρια, είστε πολλοί εκεί που τώρα θα μπορείτε να βρείτε διάφορα στοιχεία του χαρακτήρα σας, να διαβάσετε βιβλία, να δείτε βίντεο, να δείτε ταινίες, να ξεκουραστείτε, να δουλέψετε από το σπίτι, να εξασκήσετε τις μαγειρικές σας ικανότητες, να περιποιηθείτε τον εαυτό σας, να βρείτε χρόνο με τον άντρα σας, αν έχετε σύντροφο, άντρα, οτιδήποτε. Εμείς που έχουμε παιδιά, πόσο μάλλον παιδιά σε ηλικία που μπορεί να μην καταλαβαίνουν ακόμα, εκεί τα βρίσκουμε λίγο δύσκολα. Ακόμα και όταν καταλαβαίνουν τα παιδιά κάποια στιγμή, δεν την παλεύουν άλλο φαντάζομαι, αλλά αυτά που δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταλαβαίνουν, δηλαδή καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται πια, έχουν μπει σε μια ρουτίνα την οποία φυσικά και τώρα έχεις χαλάσει,
αλλά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, ούτε μπορείς και να τους εξηγήσεις. Εμείς τραβάμε μεγάλο λούκι. Γενικά οι μαμάδες τραβάμε αρκετό λούκι, γιατί πρέπει να καθαρίσουμε, να μαγειρέψουμε, να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, κάποιοι δουλεύουμε και από το σπίτι. Οπότε, ναι, ένα τεράστιο, τεράστιο μπράβο, χειροκρότημα στους γιατρούς εκεί έξω, στους νοσηλευτές, στα ΕΚΑΒ, στους ανθρώπους που δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ, στο delivery, γενικά στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να εργαστούν, αλλά κυρίως στους γιατρούς και τις νοσοκόμες. Και επίσης ένα μεγάλο μπράβο και κουράγιο στις μαμάδες και τους μπαμπάδες εκεί έξω. Λοιπόν, πρόσφατα μου ήρθε η συλλογή Urban Decay Wired, την οποία όμως δεν θα χρησιμοποιήσω σήμερα, θα πάρω μόνο τα eyeliner. Είναι δύο τα eyeliner, είναι αυτό εδώ πέρα που έχει top coat μπλε και αυτό εδώ πέρα που έχει top coat πράσινο και μάλλον αυτό και θα χρησιμοποιήσω. Είναι double-ended, από τη μία δηλαδή είναι πράσινο eyeliner, top coat δηλαδή, και από την άλλη είναι μαύρο liner. Σκόνη είναι το top coat. Παίρνω το μαύρο liner και θα κάνω ένα πολύ ωραίο έντονο wing. Πώς κάνω λοιπόν εγώ eyeliner? Αρχικά κοιτάω ευθεία, ούτε πάνω ούτε κάτω, κοιτάω ευθεία. Τραβάω άλλες φορές μια βοηθητική γραμμή εδώ, άλλες φορές ξεκινάω από μέσα. Θα σας δείξω ένα και ένα μάτι, βέβαια τώρα ξεκίνησα από το εύκολο το μάτι, το άλλο είναι το δύσκολο. Και για να δικαιολογηθώ, πρώτη φορά χρησιμοποιώ το eyeliner αυτό. Φροντίζουμε εδώ να μην υπάρχει πολύ προϊόν. Μην ξεκινάει δηλαδή το wing σας από εδώ μέσα, εκτός και αν κάνετε μεγάλο γατίσιο. Μπορεί να το κάνω και έτσι. Το πάχος ξεκινάει από εδώ. Αν το κάνω ακόμα πιο δραματικό, θα ξεκινήσω και άλλο το πάχος από μέσα. Τώρα δεν είναι in-depth tutorial τι κάνουμε σε μάτια, κουκουλωτά κλπ. Απλά σας δείχνω πώς κάνω το eyeliner. Μετά γεμίζω και διορθώνω. Δεν έχω κατασταλάξει 100% αν θέλω να βάλω το top coat, αλλά let's do it ρε αδερφάκι μου, let's do it. Τι έχουμε να χάσουμε? Παίρνω λοιπόν το Transformer, είναι η απόχρωση Muse. Έχω βγάλει τα νύχια μου από ό,τι βλέπετε, τα gel. Είναι σε κακή κατάσταση γιατί αυτό το χέρι δεν είχα την υπομονή να το ξύσω όλο αφού είχα ξύσει πρώτα αυτό. Και τώρα θα πάρω αυτό το top coat. Το ανοίγω, δεν έχει τίποτα. Έκανα και τα φρύδια μου off camera μέχρι να στεγνώσει το eyeliner στα μάτια μου. Μία παρατήρηση έχω να την κάνω. Το eyeliner αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εννοείται και μόνο του. Η μόνη παρατήρηση είναι ότι δεν στεγνώνει τελείως ματ. Έχει αυτό το γυαλιστερό φινίρισμα, κάτι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει στο eyeliner. Προτιμώ να στεγνώνει τελείως ματ. Μόλις είδα και μία διόρθωση να του κάνω. Οπότε εγώ θα το χρησιμοποιήσω μόνο σαν top coat. Με το top coat. Και μην παρεξηγηθώ, είναι ένα πολύ ωραίο eyeliner, έχει πολύ ωραίο πινελάκι. Απλά το φινίρισμά του το προτιμώ ματ. Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε το Transformer, είναι η απόχρωση... Oh mon dieu! Αυτό είναι πολύ καλό! Είναι σοκαριστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω ότι στην κάμερα αχνοφαίνονται τα κενά, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αχνοφαίνονται, φαίνεται σαν να είναι κάπως marble, κάπως σαν να είναι το σχέδιο του έτσι ρε παιδί μου. Όταν το πιάνεις δεν μεταφέρεται στο χέρι σου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε και το άλλο μάτι και... Σε πόσα βίντεο θα μου συμβεί να νομίζω ότι τραβάω, αλλά να μην τραβάω. Έλεγα λοιπόν ότι θα φορέσουμε βλεφαρίδες, Gia Trevelli Lashes, στο στυλ Φέδρα, δραματικό, γιατί θέλει αυτό το eyeliner ένα δραματικό, μια δραματική βλεφαρίδα. Ωστόσο, ξαναλέω ότι φοριέται και χωρίς δραματική βλεφαρίδα, είναι στο χέρι σου. Θα βάλω τις βλεφαρίδες αφού ξεκινήσω με την βάση μου. Θα χρησιμοποιήσω το Smashbox Vitamin Glow Photo Finish Primer με βιταμίνη B, C και E. Το αφήνω λίγο να τραβήξει. Προσπαθώ να διορθώσω το λεκέ με τη μάσκαρα. Και τώρα θα πάρω το Glow Recipe Watermelon Glow Ultra Fine Hydrating and Glowing Radiance Mist, που είναι αυτό εδώ πέρα.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να φορέσω για 100.000 τη φορά το αγαπημένο μου foundation όλων των εποχών που δεν είναι κανένα άλλο από το L'Oreal 24-Hour Infallible Fresh Wear. Όμως, επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα με έχετε βαρεθεί, λέω να φορέσω ένα άλλο αγαπημένο νέο, το οποίο θα μπει στο Tops and Flops, το οποίο είπα και σε stories, όσοι τα χάσατε τα stories αυτά, θα κάνω Tops and Flops Μαρτίου-Απριλίου μαζί, καθώς τώρα στην καραντίνα καταλαβαίνετε ότι το κανάλι αυτό, το οποίο βασίζεται εν μέρη κατά 60% σε reviews και σε κυκλοφορίες προϊόντων και στο να δοκιμάζω προϊόντα συνέχεια και συνέχεια, είναι λίγο περιορισμένο αυτή τη στιγμή, καθώς εγώ προσωπικά, που είμαι queen of online shopping, αυτή τη στιγμή περιορίζομαι πάρα πολύ να ψωνίζω online. Δηλαδή, παίρνω τα απαραίτητα, παίρνω πράγματα για να απασχοληθούμε μες στο σπίτι, παίρνω πράγματα για το παιδί. Καλλιτικά, για να είμαι ειλικρινής, ψώνισα στην αρχή της καραντίνας, που τα μέτρα ακόμα δεν ήταν τόσο αυστηρά. Κάποια για να κάνουμε ευρείας κατανάλωσης βίντεο. Και ψώνισα προχθές και την Melt, την Rust παλέτα, που είναι η νέα κυκλοφορία και έπρεπε απλά να την έχω. Πρώτον, γιατί είμαι τεράστια fan από Melt Cosmetics, και δεύτερον, γιατί μου άρεσαν τα Rust Stacks, οπότε ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω και την παλέτα. Κατά τα άλλα όμως περιορίζομαι αρκετά στα online shopping και ναι, που ήθελα να καταλήξω δεν θυμάμαι, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Θα πάρω λοιπόν το Shiseido. Α, ήθελα να καταλήξω το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε πάρα πολλά προϊόντα. Έχω κάποια, αλλά δεν είναι τόσο πολλά ώστε να γεμίσουν ένα ολόκληρο βίντεο, οπότε θα... Το τι λέρωσα, το τι σέρπουμε με foundation εδώ πάνω, μπορεί και να με ξεπεράσει. Θα κάνω λοιπόν το βίντεο Μαρτίου και Απριλίου μαζί. Παίρνω το Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation Oil Free SPF 30 Foundation. Είναι η απόχρωση 240 quarts. Είναι ένα foundation το οποίο στο πρόσωπό μου κάθεται πάρα πολύ ωραία. Έχει διάρκεια, είναι σταθερό, έχει μέτρια κάλυψη, χτίζεται προς full. Είναι πάρα πολύ φυσικό και ωραίο όμως. Είναι ένα foundation φέτος που χρησιμοποίησα και σε αρκετές νύφες στις πρόβες. Και έχει κάτσει ωραία και σε πολύ κόσμο γενικότερα. Σήμερα δεν θα κάνω πολλά cream contouring και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοβαριέμαι κιόλας να τα κάνω όλα αυτά. Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο κούκλες και με λιγότερα πράγματα. Παίρνω το Hourglass Vanish Concealer. Με αυτό δεν είμαι τόσο επικής. Foundation έβαλε 1,5 pump, αλλά concealer. Το έχω κόψει αυτό το instagramικό concealer γενικά, αλλά εγώ στην καραντίνα, αντί να έχω λιγότερους κύκλους, έχω αυξημένους κύκλους. Πάντως, σίγουρα εμάς σαν οικογένεια, τώρα προς το παρόν ακόμα, μας κάνει καλό, είμαστε όλοι μαζί, περνάμε χρόνο μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί. Έχω λίγο χρόνο παραπάνω για τον εαυτό μου, καθώς ο Αποστόλης την κρατάει για να κάνω τα βίντεο μου, ή την βγάζει στον περίπατο τον επιτρεπτό, στο τετράγωνο βόλτα, για να μπορώ να κάνω δουλειά στο σπίτι με την ησυχία μου, να μαγειρέψω. Έχω αρχίσει πάλι να μαγειρεύω, κάτι το οποίο τον τελευταίο χρόνο δεν το έκανα τόσο πολύ, δηλαδή έκανα πιο εύκολα φαγητά και μαγείρευα μόνο για το μωρό, γιατί μέχρι και το 12 μηνών έτρωγε φαγητά συγκεκριμένα, όχι από το κοινό τραπέζι. Τώρα πλέον μαγειρεύω για όλους μας και θυμήθηκα πάλι ότι ξέρω να μαγειρεύω καλά και δεν το λέω έτσι, μου άρεσε ανέκαθεν το μαγείρεμα, απλά μια που ζούσα με χώρια και δεν υπήρχε λόγος να μαγειρεύω για ένα άτομο συνέχεια και μια που είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Λοιπόν, θα σετάρω τα μάτια μου από κάτω με ένα Zoeva 105 και το Linda Hallberg Infinity Filter Powder, Loose Powder, στην απόχρωση Light. Λέω να μην κάνω bake σήμερα. Παίρνω λοιπόν την πούδρα αυτή, είχα ξεχάσει ότι είναι έτσι το δοχείο. Θα πάρω βέβαια μια καλή ποσότητα για να σετάρω. Και σιγά σιγά με ό,τι υπομένει, σετάρω και το υπόλοιπο πρόσωπό μου, αλλά θα χρησιμοποιήσω άλλη μία πούδρα για σετάρισμα στο υπόλοιπο πρόσωπο. Για κάτω από τα μάτια παίρνω την Contouring Rehab Sculpting Palette από Ycon Cosmetics και θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση Banana, την Banana Powder, εδώ στη μέση, για φως κάτω από τα μάτια.
Για bronzer έλεγα να δοκιμάσω δύο bronzer, της Catrice το Sun Glow Matte Bronzing Powder και από Rimmel το Natural Bronzer στην απόχρωση 022. Λέω να ξεκινήσω με αυτό, δεν είμαι 100% σίγουρη για το αν είναι λίγο αν ροζίζει, δεν το θυμάμαι αυτό το κομμάτι. Είχα ξεχάσει πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το bronzer. Το αγόρασα προχθές από εδώ πέρα, το έχω και στην Ελλάδα, δεν το χρησιμοποιώ δηλαδή πρώτη φορά, απλά το συγκεκριμένο χρησιμοποιώ πρώτη φορά. Και τώρα πάμε να βάλουμε rouge, θα πάρω πάλι από Rimmel τα Maxi Blushes, τα οποία τα χρησιμοποιώ εδώ και κάνα δύο εβδομάδες, είναι καινούρια στην συλλογή μου. Και έχω την απόχρωση 004 Sweet Cheeks, με ένα πινέλο πανακότα. Το κρατάω και αυτό στο ζυγωματικό, όχι μπροστά στα μάγουλα για να μην στρογγυλέψουμε το σχήμα που έχουμε φτιάξει, το πιο τραβηχτό, λίγο στη μητούρα. Για highlighter έλεγα στην αρχή να κάνω strobing με το Becca Pearl Glow Luster Glow Powder. Ανάλογα με το αν είναι πάρα πολύ απαλό, θα πράξω ανάλογα. Παίρνω λοιπόν ένα NYX 26 πινέλο. Είναι αρκετά απαλό. Ψεκάζομαι με λίγο Fenty Beauty Mist. Δεν υπάρχει, είναι το πιο τέλειο mist. Εντάξει, είναι αρκετά απαλό. Οπότε θα βάλω από πάνω λίγο από το ABH Nicole Guerrero Glow Kit που ξανακυκλοφόρησε και θα πάρω την απόχρωση Forever Young. Παίρνω πάλι λίγο το πινέλο με το ρούζ και απλά μπλέκω μεταξύ τους το ρούζ με τα υπόλοιπα προϊόντα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να βάλουμε βλεφαρίδες off camera, λέω, εκτός και αν θέλετε να το δείτε στην κάμερα γιατί έχω να το κάνω καιρό. Δεν σας ρωτάω, το κάνω στην κάμερα γιατί έχω να το κάνω καιρό. Να τα λέμε κιόλας παράλληλα. Λοιπόν, αυτή είναι μια βρώμικη βλεφαρίδα. Αν αφήνετε τη βλεφαρίδα σας έτσι βρώμικη, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Σας το λέω να το ξέρετε. Εγώ βέβαια τα καταφέρνω πάντα και βγάζω ιδιαίτερα μέγιστη διάρκεια, πάλι αφήνοντας την βρώμικη, αλλά δεν το συνιστώ. Καλό είναι να παίρνετε μια μπατονέτα, να την βουτάτε σε ένα νερό. Όχι μισελέ, να μην είναι διφασικό, μπορεί να είναι μισελέρα, να μην είναι διφασικό, να μην έχει έλαια μέσα γιατί η τρίχα μπορεί να χαλάσει. Και να το περνάτε μέχρι να μουλιάσει η κόλλα που έχει πάνω. Η Gio Dravelli είναι λίγο σκληροπυρηνική, θέλει λίγο το χρόνο της να μουλιάσει. Δεν βρέχουμε τη βλεφαρίδα, δεν την πλένουμε με νερό. Μόλις μουλιάσει σιγά σιγά με το δάχτυλο ή με ένα τσιμπιδάκι αφαιρούμε τις κόλλες. Και εάν σε περίπτωση που έχει λερωθεί και η τρίχα της βλεφαρίδας δεν τις βάφουμε, εγώ δεν τις βάφω, τότε μπορείτε με ένα μισελέρ και λίγο βαμβακάκι να τις καθαρίσετε και αυτές. Αυτό είναι όλο, ελπίζω να σας βοήθησα. Αν δεν σας βοήθησα, αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω. Έχω βάλει κόλλα λοιπόν. Η κόλλα μου έρχεται με Dove Photo Applicator, αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι sold out οι κόλλες μου. Θέλουν λίγο το χρόνο τους να στεγνώσουν, δηλαδή αφήστε την 30 δευτερόλεπτα περίπου πάνω στην βλεφαρίδα. Μετά τοποθετήστε, τις έχω κομμένες γιατί τις έχω ξαναφορέσει. Οι βλεφαρίδες μου έχουν αρκετά μεγάλο μπάντ για να μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλά μάτια. Φυσικά μπορείτε να τις κόψετε, κόβω είτε από εσωτερικά είτε από εξωτερικά, ανάλογα με το σχήμα της βλεφαρίδας και τα κέφια μου. Δεν τις κουρεύω από πάνω. Αν θέλω πιο light βλεφαρίδα, επιλέγω ένα πιο light σχέδιο ή μια διαφορετική βλεφαρίδα. Επιλέγω μια Ardell, Demi Wispies, δεν επιλέγω σίγουρα τέτοιες. Εγώ σε πολύ light σχήμα έχω τις Θάλια. Αυτές εδώ πέρα δεν είναι light, είναι αρκετά δραματικές και είναι το στυλ Φέδρα, είναι από τις αγαπημένες μου έτσι πεταλουδέ γατίσιες βλεφαρίδες.
Η εταιρεία μου υπάρχει 2 χρόνια, τον Μάιο θα υπάρχει 3 χρόνια και παρόλα αυτά πάρα πολύ, έχω νέους πελάτες συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ που τις προτιμάτε και τις αγαπάτε. Γι' αυτό τα ξαναλέω, γιατί τα έχω πει αρκετές φορές, αλλά βλέπω πάντα καινούργιες ερωτήσεις συχνά στο προφίλ μου και στα mail μας. Είναι cruelty free οι βλεφαρίδες, φτιάχνονται από κορεάτικο μετάξι, επεξεργασμένη φυσική τρίχα μαλλιού και μετάξι. Γι' αυτό είναι και αρκετό το κόστος που τις φτιάχνω, γιατί είχε γίνει κάποτε ένας ντόρος, πιστέψτε με, δεν τις αγοράζω ένα λεπτό. Η τρίχα, το μετάξι και η φυσική τρίχα, η ανθρώπινη, για να επεξεργαστούν και να γίνουν έτσι 3D, 4D, 6D, πιστέψτε με, θέλουν αρκετό κόστος και αρκετό κόπο από ανθρώπους που τις φτιάχνουν στο χέρι. Αλλά είναι γνωστό το όλο πώς κάνω τις βλεφαρίδες μου κλπ. Οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε το βίντεο, να το δείτε ξανά. Είναι εδώ πάνω, είναι αρκετά παλιό. Αν θέλετε δηλαδή να κάνω ένα πιο ανανεωμένο, μπορώ, και με το πώς τις κόβουμε και τις φοράμε και τις περιποιούμαστε. Γενικά, αν θέλετε να δείτε ένα βίντεο περί βλεφαρίδας, μπορείτε να μου γράψετε ένα σχόλιο από κάτω. Μπορώ να σας προτείνω και κάποιες πιο οικονομικές, ενώ μιας χρήσης. Οι δικές μου βλεφαρίδες με τη σωστή χρήση και το σωστό καθαρισμό είναι στις 30 με 35 χρήσεις. Έχω πελάτες, αν βρω τα screenshot θα σας τα βάλω, που μου έχουν στείλει μηνύματα και μου έχουν πει ότι τις έχουν βάλει και παραπάνω από 30 και 35 φορές. Αν με βλέπουν μπορούν να το αφήσουν και σαν σχόλιο φυσικά από κάτω. Η κόλλα μου στεγνώνει διάφανη, απλά θέλει λίγο το χρόνο της, άπαξ και τοποθετηθεί στο μάτι, θέλει λίγο το χρόνο της να στεγνώσει 100% και μετά στεγνώνει διάφανη. Και θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες κόλλες εκεί έξω, δίπλα στην Atelier Paris, η οποία δυστυχώς και καταργείται, στην Viseart, και σε άλλη μια που λέγεται Andrea. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το look. Πάμε να βάλουμε και κάτι στα χυλάκια μας. Εδώ είχα βγάλει, η αλήθεια είναι ότι είχα βγάλει 2 κραγιόν. Δεν είχα στο μυαλό μου βέβαια να κάνω αυτό το πράσινο στο liner πάνω, οπότε τώρα δεν ξέρω ποιο από τα 2 κραγιόν θα χρησιμοποιήσω. Είχα βγάλει τη Colourpop το Just a Tint, το οποίο είναι έτσι ένα ροζ σαπιομιλέ, και έχω βγάλει και το Urban Decay Heartless Comfort Matte, το οποίο έχω την εντύπωση ότι είναι πιο ροζ. Μάλλον θα βάλω αυτό. Και έχω βγάλει το lip liner από We Makeup, το Even Lip Pencil στην απόχρωση 12. Αυτό είναι πάρα πολύ pigmented. Ξέρετε, για τους Instagram creators αυτό το διάστημα είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό διάστημα, γιατί έχουν άπειρο χρόνο να εκμεταλλευτούν και να δουλέψουν για τα social τους και για το portfolio τους. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και το κραγιόν. Ένα τσικ πιο γουρνό ροζ από το lip liner, αλλά λίγο θα τα μπλέξω τώρα μεταξύ τους. Και έχω την εντύπωση ότι έχουμε ολοκληρώσει, δεν μου λείπει κάτι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ψέματα. Τι λέω, δεν μου λείπει κάτι. Τι λέω. Θέλω inner corner highlighter. Αυτό μου λείπει. Αρχικά θα πάρω αυτό το Becca το Glow και νομίζω ότι θα τοποθετήσω λίγο από αυτό στο κάτω από το φρύδι μου. Όχι, θέλω κάτι πιο bam. Παίρνω την παλέτα από Jaclyn Hill, αλλά δεν έχει κάποιες λάμψεις αυτή. Θα πάρω την Nicole Guerrero το Glow Kit. Παίρνω την απόχρωση Forever Lit, που είναι αυτή εδώ πέρα, μέσα σε ένα λίγο πιο, μάλλον πάνω, μαζί με ένα λίγο πιο μικρό πινέλο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το έτοιμο look. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε like σε αυτό το βίντεο, αφήστε μου και ένα σχόλιο, βοηθήστε μου λίγο σε τον αλγόριθμο του YouTube, δώστε μου ιδέες για το τι μπορώ να κάνω με το παιδί, δώστε μου ιδέες για το τι βίντεο θα θέλατε να δείτε, το οποίο δεν πρέπει να αγοράσω νέα προϊόντα, δηλαδή μη μου πείτε αγόρασε το νέο προϊόν και δοκίμασέ το, δώστε μου ιδέες για το tutorial, δώστε μου, πείτε μου τι βίντεο πάνω σε μακιγιάζ θα θέλατε να δείτε. Ξέρω ότι μου δίνετε συχνά, τα σημειώνω και σιγά σιγά τα υλοποιώ, συγγνώμη, αλλά ναι, θέλω συνέχεια και συνέχεια καινούριες δημιουργικές ιδέες. Μόνη μου έχω σκεφτεί κάποια πράγματα, αλλά θέλω να ακούω και τη δική σας την άποψη. Πείτε μου τι κάνετε στην καραντίνα, πώς περνάτε το χρόνο σας, ποιες είναι οι σκέψεις σας για το μέλλον. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό αν δεν έχετε κάνει subscribe ακόμα. Ξαναλέω, αφήστε μου και ένα σχόλιο, μπείτε και στα υπόλοιπα social media, κυρίως πιο ενεργή είμαι στο Instagram.
Με παρακαλάτε να κάνω TikTok, αλλά πιστέψτε με, νομίζω ότι έχω γεράσει για αυτές τις χοροδίες. Θα δούμε. Θα δείξει. Challenge accepted. Σας αγαπώ πάρα πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Μουα!